Γεια σας, έχω σήμερα μαζί μου τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι από την όμορφη Ελβία, από την Κίμη. Λοιπόν, πότε κάναμε τη μεταμόσχευση? 27 Σεπτέμβριο του 20. 27 Σεπτέμβριο, είμαστε τώρα στο 8μηνο. Σωστά, έλα λίγο να δούμε τότε. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ πέρα, είναι καινούργια μαλλιά. Ήταν εντελώς άδεια η περιοχή από μπροστά, όλη αυτή η περιοχή. Τα λέω καλά, Ηρακλή? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βάλαμε και εδώ πέρα, στο πλάι βλέπετε τα τριγωνάκια, ακόμα υπάρχουν κανένα δυο ακόμα που δεν έχουν βγει. Άρα ήταν εδώ τα μαλλιά όπως είδατε και στις φωτογραφίες, οπότε αποκαταστήσαμε αυτό, αποκαταστήσαμε όλη αυτή. Αγωγή να υποθέσω κάνεις, έτσι, για την υπόλοιπα. Ναι, ναι. Λίγο διστακτικά μου το λες. Όχι, έχουν τελειώσει, θα το συζητάμε, όταν να ξαναβάλω. Μόνο τον αφρό έχω τώρα που έχω πάρει. Okay. Λοιπόν, για πες μου πώς σου φαίνεται σένα. Τι είναι αυτό το οποίο σου έχει αρέσει, τι είναι, κάτι που σου αρέσει? Καταρχήν είναι απίστευτα ωραίο. Έχω χτενίζομαι κάθε μέρα. Δηλαδή πάω στο καφέ και κοιτάζομαι συνέχεια. Έχει αλλάξει όλη μου εμφάνιση. Τελείως διαφορετικά. Ισχύει, άμα δω και εγώ με τις φωτογραφίες που τρόμαξα. Ναι, είναι τρομερά. Εντάξει, λίγο η μάσκα, λίγο το μαλλιά, τρόμαξα να το γνωρίσω. Άμα βάλω τη μάσκα. Να σου πω τι σου λέει ο κόσμος, το έχει καταλάβει κανείς, έχουν... Δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα, αλλά από τη χαρά μου εγώ το λέω. Το λες, επιτέλους ένας ο οποίος το λέει. Δεν με νοιάζει. Δεν με πειράζει, δεν με απασχολεί. Και ποιες είναι οι αντιδράσεις που έχεις από τον κόσμο, πώς τους φαίνεται? Και πολύ δεν αποκλείεται. Δηλαδή, άμα δεν σε ήξεραμε ή άμα δεν μας το λέξει, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλαβαίναμε. Είσαι άλλος άνθρωπος. Δεν πιστεύουν ότι είναι φυσικό. Ναι, δεν πιστεύουν ότι έχουν κάνει κάποια μεταμόσχευση. Κάποια... Γιατί δεν το πιστεύουν, τι. Φαίνεται σαν είναι φυσικά. Είναι φυσικά. Είναι φυσικά. Λόγω της φυσικότητας. Για γύρω να δούμε λίγο και τη δότρα. Κάναμε τεχνική εύχυλη, δηλαδή τα θέρεσαμε ένα προς ένα. Για έλα κοντά να δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε. Ήταν 2.500 τριχοθυλάκια. Δεν φαίνεται τίποτα. Τα έχουμε πάρει από όλη αυτή την περιοχή. Κοιτάξτε πόσο κοντό το κόβει το μαλλί και δεν φαίνεται τίποτα. Κόβει κοντό το κόβει. Το κόβεις και ακόμα πιο κοντό, έτσι. Και εδώ πέρα πολύ. Α, κάτσε να το βρέξουμε. Να μια καλή. Έλα το βρέξουμε. Δεν σε πειράζω, το βρέξουμε λίγο. Καλοκαιριάζει κιόλας. Ναι, να προσουστούμε λίγο. Οκ. Okay. Δεν έχει και ιδιαίτερα χοντρή τρίχα. Μια κανονική προς κάπως λεπτή τρίχα έχει. Λοιπόν. Εδώ είναι και με βρεγμένο μαλλί. Μελαχρινός. Πάμε και από εδώ λιγάκι. Και αυτά εδώ πέρα τα οποία... Το τριγωνάκι το οποίο βάλαμε, το οποίο έχει δέσει τέλεια με τα υπόλοιπα μαλλιά. Χάρηκα πολύ που ήρθες, χάρηκα πολύ που σε είδα. Θα σε δω και για μια τελευταία φωτογράφηση στο 12μηνο. Ευχαριστώ. Εντάξει. Να είμαστε καλά. Να είσαι καλά.